πατιστεί. Θα σταματήσει το παιχνίδι ο Τιμόθεος Χριστοφή για να τρέξει πάνω στον τροματοφύλακα της Ομόνιας που δείχνει να υποφέρει. Συγκρούστηκε με την κάθετη δοκό του. Ξανά η εκτέλεση από τον Ράγιος. Ο Αλφμπόγκε χτυπάει με το κεφάλι πάνω στην πλάγια δοκό της εστίας του και μένει στο έδαφος. Σε αυτή την απόκρουση με μπόλικη δόση αυτοθυσίας απεσόβησε το 1-0, αλλά έχει μείνει τώρα στο έδαφος. Ήταν δυνατή η πρόσκρουση του κεφαλιού του με το δοκάρι. Αμέσως έσπευσε το ιατρικό επιτελείο της Ομόνιας για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον 35χρονο Σουηδό. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στον Ανδρέα Παυλίδη. Πήρε ίδια οδηγία, σηκώνεται αμέσως τώρα, φορά γάντια και πάει για προθέρμανση άμεσα ο Ανδρέας Χριστοδούλου και θα περιμένουμε μέχρι νεοτέρας για να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει ή όχι ο Σουηδός τερματοφύλακας της Ομόνιας. Πάντως παίρνει οδηγίες αυτή τη στιγμή και πάει για προθέρμανση ο Ανδρέας Χριστοδούλου. Λοιπόν, όπως φαίνεται το σινιάλο που έχει δοθεί από το ιατρικό επιτελείο της Ομόνιας, προφανώς με την συγκατάθεση και του Αλφμπόγκε, είναι ότι δεν είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Έβγαλε τα γάντια και ξανακάθισε στον πάγκο ο Ανδρέας Χριστοδούλου. Δείχνει πάντως να πονάει όταν δοκιμάζει να κινήσει τον αριστερό ώμο του ο τερματοφύλακας των τριφυλοφόρων. Να δούμε αν μπορεί με ψυκτικό να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Αλλαγή. Αυτό είναι το σήμα που γίνεται από τον άνθρωπο του ιατρικού επιτελείου της Ομόνιας. Εδώ ξανά το φάουλ που έγινε από τον Σοάρες με το γόνατο, το δεξί γόνατο του πάνω στο αριστερό του Ντούρις. Και η εκτέλεση του φάουλ και η επέμβαση από τον Αλφμπόγκε, όπως όλα δείχνουν, θα είναι και η τελευταία του ενέργεια σε αυτό το ντέρμπι. Πρόσκουρση και με τον ώμο και με το κεφάλι πάνω στην αριστερή δοκό. Στα 34 λεπτά ολοκληρώνεται το ντεμπούτο του στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και ο Ανδρέας Χριστοδούλου σε ένα ντεζαβού για ακόμη μια φορά στη σεζόν, όπως το έπραξε και την περασμένη αγωνιστική όταν αντικατέστησε τον τραυματία Μιχαήλοφ, θα περάσει στο παιχνίδι. Πραγματικά μια σχεδόν αδιανόητη κακοδαιμονία που κατατρέχει την Ομόνια στη θέση νούμερο 1 αυτή τη σεζόν. Καταχειροκροτούμενος όχι μόνο από τους φίλους της Ομόνιας, το σημειώνουμε αυτό, αλλά και από φίλους της ανόρθωσης, όπως βλέπετε, αποχωρεί από το παιχνίδι ο Αλφμπόγκε, τραυματίας, και εδώ ο Ανδρέας Χριστοδούλου έτοιμος να μετρήσει την 8η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα και ήδη την 3η ερχόμενος από τον πάγκο ως αλλαγή. Ανδρέα. Απλά να αναφέρουμε ότι έδραξε την ευκαιρία και φώναξε κάποιους ποδοσφαιριστές κοντά του, τόσο ο Ιβάιλο Πέτεφ όσο και ο Ρόνι Λέβη. Ο Καντέ ήρθε κοντά στον προπονητή της Ομόνιας.